Τρεις Ανθέα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά ο Τσαβούσογλου βρίσκεται με άγριες διαθέσεις στην Ουάσιγκτον, αν μου επιτρέπετε να πω, κάτι το οποίο διαφαίνεται από τις δηλώσεις του ιδίου και τις ομιλίες του σε Τούρκους πολίτες στην Αμερική. Η συνάντηση δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέτα, αλλά καθώς οι πληροφορίες λένε ότι αυτή την ώρα ο κύριος Τσαβούσογλου τρεις απαιτήσεις εγείρει. Πρώτον, θα δώσει νέα στοιχεία εναντίον του ημάμι Γκιουλέν, ζητώντας εκ νέου την έκδοση του στην Τουρκία. Δεύτερον, θα πιέσει την Αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει με κάθε τρόπο η σχέση με τους Κούρδους στη Συρία, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ομάδα. Και βεβαίως θα πιέσουν επίσης όσον αφορά την Exxon Mobil, καθώς θεωρούν ότι η δραστηριότητα της Exxon Mobil στην περιοχή της Μεσογείου αντιβαίνει και παραβαίνει τις σχέσεις ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά όμως, και ο κύριος Πομπέο περιμένει τον κύριο Τσαβούσογλου όχι με ανοιχτές αγκάλες. Θα ζητήσει πρώτα απ' όλα την ακύρωση της συμφωνίας για τα S-400, θα χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου για ακόμα μια φορά για τις σχέσεις της Τουρκίας με Ρωσία και Ιράν, καθώς θεωρούν στην Ουάσιγκτον ότι ο Ερντογάν παίζει ένα περίεργο παιχνίδι με τον Πούτιν. Όπως επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα. Υπάρχει μια πολύ περίεργη ατμόσφαιρα όσον αφορά τη δολοφονία Κασόγγι. Ο κύριος Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θέλει να προχωρήσουν οι έρευνες για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, και αυτό αποτελεί μια περίεργη και αν θέλετε εξαιρετική συνισταμένη στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα. Πάντως σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα για το πού πηγαίνουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Μπορεί να υπάρχουν χειραψίες, όμως σίγουρα υπάρχει ένα μπραντεφέρ πολύ περίεργο. Χρήστε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας, αυτό του